Hello? You know you gotta pay for that, right? Hey, come on. Not okay! Η X-Men είναι ένα πολύ αγαπημένο brand στο κοινό και αυτό η Fox το έχει εκμεταλλευτεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν βγει δύο τριλογίες των X-Men, δύο ταινίες με τον Wolverine και το πολύ αγαπημένο μας spin-off με τον Deadpool. Το Logan εκτελήσεται το 2029 όταν σχεδόν όλοι οι μεταλλαγμένοι έχουν αφανιστεί. Ο Logan δεν είναι ο Wolverine που ξέραμε. Δεν επουλώνεται το ίδιο γρήγορα, ούτε τα νύχια του αποδαμάτου είναι το ίδιο αποτελεσματικά. Μια μέρα εμφανίζεται στον δρόμο του ένα κορίτσι που έχει ίδιο DNA και δυνάμεις με εκείνον. Αυτό το κορίτσι καταδιώκεται από μια ομάδα ανδρών που έχουν σκοπό να αφανίσουν όλους τους μεταλλαγμένους που υπάρχουν και να δημιουργήσουν ένα νέο είδος μεταλλαγμένων οι οποίοι θα χρησιμεύουν ως όπλα. Ο Logan ξεκινάει ένα ταξίδι με τη Laura και τον καθηγητή X, ο οποίος πλέον πάσει από μια μορφή άνοιας, για να βρουν την Eden. Ένα μέρος στο οποίο η Laura υποστηρίζει ότι βρίσκεται μια ομάδα νέων μεταλλαγμένων, όπου είναι και η σωτηρία του είδους. Ο Logan όμως βρίσκει την Eden σε σελίδες από ένα κόμικ και αρχίζει να πείθεται ότι η Eden δεν είναι αληθινή. Το Logan δεν μοιάζει με καμία ταινία των X-Men που έχεις δει μέχρι στιγμής. Δεν μοιάζει φυσικά με καμία ταινία του είδους των ταινιών που βασίζονται σε κόμικ που έχεις δει μέχρι τώρα. Είναι μια ταινία που έχει σπάσει κάθε σύμβαση του είδους και δημιουργεί ένα νέο είδος, το οποίο μάλιστα αποτελεί υβρίδιο πολλών ειδών με πρωταρχικό αυτό των road movies. Αν ψάχνεις μια ταινία με τον Wolverine να ξεκυλιάζει κόσμο και με τη βοήθεια των X-Men να σώζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αυτή η ταινία δεν είναι για σένα. Πρόκειται για ένα χαρακτηροκεντρικό δράμα με τον ήρωά μας να έχει περισσότερο ανθρώπινη παρά υπερηρωική υπόσταση. Εδώ βλέπουμε τον Wolverine να είναι πλέον κουρασμένος, να έχει πληγές παντού στο σώμα του και γενικά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις μάχες, το ίδιο με όλες τις προηγούμενες ταινίες των X-Men. Βέβαια δεν λείπει ούτε το αίμα, ούτε η βία, ούτε οι πολλές πτυχές μέσα σε όλη την ταινία. Και αυτό γιατί έγινε η σωστή επιλογή η ταινία να είναι R-rated, δηλαδή να απευθύνεται σε ενήλικα άτομα και να μην έχει φόβο να δείξει το παραμικρό. Πέρα από το αφηγηματικό κομμάτι, η ταινία χειρίζεται πολύ καλά και τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Ο James Mangold με τη σκηνοθεσία του, η οποία μπορεί να μην είναι και κάτι τόσο σπουδαίο, καταφέρνει και μας μεταφέρει πολύ καλά στο ερημικό διστοπικό τοπίο όπου εκτελήσεται ολόκληρη η ταινία. Και το μοντάζ βοηθάει κρατώντας ένα πολύ σταθερό ρυθμό. Έτσι έχουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία προς την κορύφωση και ένα πολύ δυναμικό κρεσέντο. I'm gonna count to three, and you're gonna start walking away. I got rights to this one. One. I have a lawyer now. Two. Three. Στο Logan θα βάλω 5 αστεράκια γιατί θεωρώ πως είναι ένα πείραμα των ταινιών με υπερήρωες το οποίο πέτυχε και μάλιστα πολύ. Πέρα από αυτό είναι και ένας πολύ καλός τρόπος για να πούμε αντίο στον Hugh Jackman μιας και είναι η τελευταία του συμμετοχή στο franchise των X-Men. This is what life looks like. People who love each other. A home. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, καθώς έχουμε νέα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Για το κουδουνάκι! Επίσης κάντε like αν σας άρεσε και σας η ταινία, αλλιώς πείτε μου στα σχόλια γιατί δεν σας άρεσε το Logan. Και θα έχετε και άλλο που θα σας άρεσε. Όσο θα κάνετε share το βίντεο με τους φίλους σας, μπορείτε να μπείτε εδώ το προηγούμενο μας βίντεο, αλλά και να διαβάσετε ολόκληρη την κριτική στο thereviewer.eu. Όλα τα links βρίσκονται στην περιγραφή.